Λοιπόν, είμαστε εδώ και να το καλησπερίσω αμέσως το φίλο μου, το Χρήστο το Φαρμάκι. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σου, Χρήστο μου. Μας έλειψες, Χρήστο μας. Μαρίνα, παρατηρώ ότι ομορφαίνεις και ομορφαίνεις επικίνδυνα. Χρησιμοποιώ τις κρεμούλες σου. Και πιστεύω, μια και το βίντεο κλιπ ήταν καλοκαιρινό. Έτσι θα είμαστε στην παραλία σε λίγο, περίμενε. Το καλοκαίρι. Προμηνύεται καυτό. Σου ταιριάζει καλύτερα. Πάρα πολύ. Γιατί ταιριάζει με τον τύπο σου, με τα χρώματά σου. Είναι το αγαπημένο, η αγαπημένη μου εποχή το καλοκαίρι, δεν το συζητάω. Και είσαι επικίνδυνη. Έτσι. Γίναμε πολύ επικίνδυνοι το καλοκαίρι. Λοιπόν, μας έλειψες και είπαμε να σε φέρουμε τώρα. Βέβαια, είχαμε κανονίσει να τα πούμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει. Λόγω των γεγονότων. Εντάξει, να κάνουμε και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως εμείς. Είμαστε αισιόδοξοι. Το καλοκαίρι είναι εδώ, κοντά μας. Και τι μας έφερε σήμερα, ροδέλαιο, flower oil, λάδι γερανιού, κρεμούλες, τη σούπρα, φάω και όλα. Έχω φέρει και πάνω απ' όλα έχω φέρει γνώσεις. Έτσι, μπράβο. Μα γι' αυτό σε φέραμε κι εμείς εδώ, άλλωστε. Λοιπόν, σήμερα είναι ευκαιρία να μιλήσουμε για την αρωματοθεραπεία και τα εθέρια έλαια. Μια και το καλοκαίρι ήδη μπήκε και τα εθέρια έλαια έχουν πάρα πολλές εφαρμογές για να κάνουν το καλοκαίρι μας ακόμα πιο ζωντανό. Και καλύτερο. Να δώσουν ευεξία, έτσι, να αισθανθούμε καλύτερα. Μια και μιλάμε τα εθέρια έλαια, μιλάμε για αρώματα και για αρώματα της φύσης, μιλάμε για την ψυχή των φυτών, μιλάμε για πολλά πράγματα. Μας τα δίνουν και απλόχερα, γιατί μας δίνουν και την ψυχή τους. Από τη στιγμή που έχουν, μας τη δίνουν κιόλας. Εγώ μυρίζω, έτσι, δεν πειράζει. Αυτό μου αρέσει, το ροδέλαιο μου κάτσε. Μου κάτσε τώρα και μου αρέσει το πολύ. Το ροδέλαιο είναι ένα έτοιμο προϊόν της εταιρείας μας, το οποίο είναι για πληγές και για μόλοπες. Αυτά είναι δικά σου, έτσι, για τις εταιρείες. Είναι κάποια σειρά που στηρίζεται πάνω στα εθέρια έλαια και που είναι μια σειρά για πρώτες βοήθειες. Δηλαδή, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα με την αρωματοθεραπεία. Και με τη χρήση των εθερίων. Ωραία, λοιπόν, και το ροδέλαιο, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι κάποιο λάδι μαζί με τριαντάφυλλο. Ναι. Ουσιαστικά στηρίζεται πάνω στο εθέριο έλαιο του τριαντάφυλλου. Και είναι πολύ καλό γιατί γράφει πληγές και για μόλοπες. Και μόλοπες. Όταν λέμε πληγές, εννοούμε πληγές ανοιχτές. Ναι, αντισηπτικό δηλαδή. Αντισηπτικό και ταυτόχρονα κάνει και μία ανάπλαση ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η επιδερμίδα μας. Έχει εθέρια έλαια τριαντάφυλλου, ροδόξυλου, λεβάντα και η βάση του είναι λάδι από βαλσαμόχορτο. Το βαλσαμόχορτο, ο υπέρικος, το Σεντ Τζόνς. Ναι, το οποίο είναι λοιπόν, πολύ καλό. Για να πούμε κάποια βασικά πράγματα για την αρωματοθεραπεία, για να γνωρίζουν οι τηλεθεάτριες, τα εθέρια έλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας στο δέρμα. Έτσι. Θα πρέπει να τα προσθέσουμε σε κάποια βάση. Όταν λέμε βάση, αυτό μπορεί να είναι ένα φυτικό λάδι, μπορεί να είναι κρέμα, μπορεί να είναι σαμπουάν, ωρός, διάφορα προϊόντα. Δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε απευθείας στην επιδερμίδα. Ναι, γιατί είναι ελαφρώς τοξικά, έτσι, δεν κάνουν. Απλά θα μας κάνουν μια δυσανεξία. Θα μας ερεθίσει το δέρμα. Που μπορεί να την ανεχόμαστε, μπορεί όμως και όχι, και γι' αυτό καλό θα είναι να προφυλασσόμαστε και να μην χρησιμοποιούμε τα εθέρια έλαια απευθείας. Και το λέμε και γι' αυτό το λέμε, για να το μαθαίνουμε και ακόμα καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά τα εθέρια έλαια, η δράση τους είναι και πολύτροπη και ιδιαίτερα αποτελεσματική. Τα εθέρια έλαια είναι πολύ σύνθετες ενώσεις. Είναι εκχυλίσματα από λουλούδια, από βότανα, από δέντρα, έτσι. Που η εκχύλιση αυτή γίνεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ώστε να διατηρούμε τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ώστε να έχουμε και το άρωμα, και γι' αυτό άλλωστε έχουν και αυτό το έντονο άρωμα τα εθέρια έλαια. Πολύ ωραία. Έτσι. Και εδώ βλέπω. Ναι. Συνήθως γίνεται με ψυχρή απόσταξη. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι τα εθέρια έλαια που πρέπει να χρησιμοποιούμε θα πρέπει να είναι φυσικά για να έχουμε το αποτέλεσμα και αυτές τις ιδιότητες που θέλουμε. Γιατί κυκλοφορούν στο εμπόριο και τα χημικά, συνθετικά αρώματα, ακριβώς, βέβαια, εθέρια έλαια, που και τα καλά οποία μυρίζουν, απλώς. Μπορεί να μυρίζουν και να πολλές φορές μυρίζουν και πολύ πιο έντονα από τα φυσικά εθέρια έλαια. Όμως σε καμία περίπτωση δεν έχουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να έχουμε χρησιμοποιώντας τα εθέρια έλαια. Τι προτείνεις εσύ για το καλοκαίρι, λοιπόν, και σε τι. Και τι εθέρια πολλά μπορούμε να πούμε. Καταρχήν να πούμε κάποια εθέρια έλαια που είναι πολύ χρήσιμα για την καθημερινότητά μας. Ναι, δηλαδή, θέλουμε χρήσιμες, πρακτικές συμβουλές. Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα,
εθέρια έλα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν εντομοπαθητικά. Μπράβο. Έτσι. Και είναι και σημαντικό γιατί τώρα τα κουνουπάκια και αυτά ακριβώς, πάλι αρχίζουν. Ακριβώς. Τα εθέρια έλα αυτά είναι η σιτρονέλα. Ναι. Που την ξέρει ο περισσότερο κόσμο. Ναι, γιατί τη βάζουν και σε συνθετική μορφή, φαντάζομαι, μέσα στα κεριά αυτά τα κίτρινα. Όμως επειδή η σιτρονέλα έχει ένα αρώμα το οποίο δεν αρέσει σε πολύ κόσμο. Ναι, είναι έντονο. Υπάρχουν άλλα εθέρια έλαια τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και που είναι και πολύ πιο ευχάριστο το αρώμα του. Όπως είναι ο βασιλικός. Ναι. Όπως είναι η λεβάντα. Όπως είναι το γαρίφαλο. Ή μπορείς να κάνεις μίξεις από αυτά τα εθέρια έλαια. Αν κάποιος δηλαδή δεν θέλει να χρησιμοποιήσει σιτρονέλα, για μπορεί να χρησιμοποιήσει το γεράνιο. Λοιπόν, για παράδειγμα. Το γεράνι που το έχουμε και, έχουμε και φυτό γεράνι. Ένας καλός συνδυασμός επομένως για να φτιάξουμε εντομοαποθητικό είναι να χρησιμοποιήσουμε εθέριο έλαιο από γεράνιο, από γεράνιο, εθέριο έλαιο βασιλικό και εθέριο έλαιο από γαρίφαλο. Έτσι, δηλαδή είναι από, τρία εθέρια έλαια από τρεις σταγόνες. Το βάζουμε πάλι σε λάδι βάσης ή όχι? Μπορούμε, κοίταξε να δεις, μπορούμε να το βάλουμε σε μια κουταλιά από ελαιόλαδο. Και να το βάλουμε τοποθετήσουμε μας. εδώ και, που... και στα πόδια. Ναι. Κάπου λίγο στα χέρια μας. Ή σε καμιά κρεμούλα, σε κάποια κρέμα που δεν περιέχει άρωμα. Μπράβο. Ή σε κάποια κρέμα και μπορούμε να τη βάλουμε ακριβώς. Για να τη βάλουμε πάνω στο σώμα. Εντυμοποθητικό. Επαναλαμβάνω, γεράνιο. Γεράνι, βασιλικό και γαρίφαλο. Και γαρίφαλο. Το γαρίφαλο, το glove, αυτό που λέμε. Αυτό το έντονο. Ναι. Βέβαια, σε αυτό θα βάλουμε πολύ λιγότερες σταγόνες. Δηλαδή, θα βάλουμε 1-2 σταγόνες από το γαρίφαλο, επειδή είναι έντονο και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υπερκαλύψει τα άλλα τα εθέρια. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή, περισσότερες σταγόνες, δηλαδή, για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Ναι. Για σε μια κουταλιά σούπας. Ναι. Σε λάδι, ναι, ελαιόλαδο. Ή οτιδήποτε. Ισογέλαιο ή κάτι. Οτιδήποτε. Μπορούμε να προσθέσουμε 5 σταγόνες από εθέριο έλαιο γερανίου. Να βάλουμε 3 σταγόνες από εθέριο έλαιο βασιλικό και να βάλουμε και 1 σταγόνα, από γαρίφαλο. Σωστό. Έτσι. Κάνουμε μία ανάδευση και το βάζουμε, είπαμε, στα χέρια και στα πόδια, ώστε να μην πλησιάζουν τα έλαια. Ή μπορούμε να το βάλουμε, όπως είπες και εσύ, και σε μια κρέμα. Σε μια κρέμα. Έτσι, μια κρέμα σώματος που δεν μυρίζει πολύ έντονα, να προσθέσουμε αυτά τα εθέρια έλαια και να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα. Κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για το καλοκαίρι για τα εγκάβματα, για τα ηλιακά εγκάβματα. Α, μπράβο, σωστό. Για τα ηλιακά εγκάβματα θα χρησιμοποιήσουμε εθέριο έλαιο από λεμόνι, από πορτοκάλι και από λεβάντα. Άνθη λεμονιάς, άνθη πορτοκαλιάς και λεβάντα. Έτσι. Κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή μπορούμε να το βάλουμε πάλι σε μια κρέμα ή σε μια κουταλιά της σούπας από ένα λάδι και να προσθέσουμε κάποιες σταγόνες από άνθη λεμονιού, από πορτοκάλι και από λεβάντα. Έτσι, ένα πάρα πολύ καλό μείγμα, ένα πολύ καλό σκεύασμα για να αντιμετωπίσουμε τα εγκάβματα, τα ηλιακά εγκάβματα. Τα ήπια ηλιακά εγκάβματα. Πολύ καλά εθέρια έλαια τα οποία κάνουν και πάρα πολύ καλή ενυδάτωση που έτσι, και θα μας δώσουν και ενυδάτωση θα βοηθήσουν στην ενυδάτωση και το δέρμα, όταν το χρησιμοποιούμε βέβαια σε κρέμα δηλαδή επειδή τα εθέρια έλαια είναι μικρομοριακές ενώσεις έχουν το καλό να διεισδύουν βαθιά στην επιδερμίδα άρα μπορούν να λειτουργήσουν σαν κάριερ, σαν μεταφορές και την υγρασία που θα έχει κρέμα μας έτσι, να την μεταφέρουν πολύ πιο βαθιά στο δέρμα μας. Έτσι. Τέτοια εθέρια έλαια που θα μας βοηθήσουν είναι το χαμομήλι. Ναι, έτσι, και δηλαδή, το έχουμε και εδώ και μυρίζει και πολύ ωραία. Το χαμομήλι. Αυτά βέβαια δεν είναι ακριβά τα εθέρια έλαια. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά και θα είναι προτιμότερο δηλαδή να προτιμούμε τα φυσικά εθέρια έλαια. Μα γι' αυτό σε φέραμε με και εδώ. Με την έννοια να... ότι θα δώσουμε κάποια χρήματα παραπάνω, αλλά θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ναι, κοιτάξτε, είναι στα 10 ml όπως είναι αυτό εδώ το μπουκαλάκι. Ναι. Και είναι λιανική τιμή στα 7 ευρώ, στα 8 ευρώ, στα 10 ευρώ. Ναι, αναλόγως με τα εθέρια έλαια. Έτσι. Και βέβαια βάζεις μερικές σταγόνες όπως το χαμομήλι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή τα εθέρια έλαια δεν χρησιμοποιείς μεγάλες ποσότητες. Χρησιμοποιείς σταγόνες. Μπορούν πάρα πολλοί φαρμακοποιοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν οι φίλες και οι φίλοι μας. Πάρα πολλοί φαρμακοποιοί, πάρα πολλά φαρμακεία ασχολούνται πλέον με την αρωματοθεραπεία. Μπορούν να ζητήσουν επομένως από το φαρμακοποιό τους να τους παρασκευάσει το έτσι,
κάποιο σκεύασμα για το πρόβλημα που έχουν, που μπορεί να μην έχει να κάνει μόνο με το καλοκαίρι, ναι, που να είναι κάποιο άλλο πρόβλημα, κάποια δερματίτιδα, ξέρω εγώ, ένα πρόβλημα ακμής, οτιδήποτε. Είναι, ναι. Οι εφαρμογές της αρωματοθεραπείας είναι πάρα πολλές. Εμείς δηλαδή, καταρχήν σαν εταιρεία, δίνουμε σε φαρμακοποιούς, τους δίνουμε και πάρα πολύ καλές συνταγές που μπορούν να βασιστούν πάνω σε αυτές, δηλαδή πόσα εθέρια έλαια θα προσθέσουν, ποια εθέρια έλαια, σε τι ποσότητα, πού θα τα προσθέσουν, ώστε να έχουν ένα πολύ καλό σκεύασμα. Σωστό. Για να αντιμετωπίσουν από... Μπορούν να αντιμετωπίσουν από κυταρίτιδα και θα δώσουμε και συνταγή. Και θα δώσουμε, βέβαια. Που ενδιαφέρει. Βέβαια. Έτσι. Τι λες τώρα. Μέχρι αιμορροίδες, έτσι, πολλά πράγματα. Για, έτσι, εγώ μιλάω τώρα σαν φαρμακοποιός. Ναι, για τα πάντα. Σωστά. Λοιπόν, κυταρίτιδα. Πάρα πολύ καλά εθέρια έλαια για την κυταρίτιδα είναι τα εξής τρία. Είναι το άγριο κυπαρίσι, το δεντρολίβανο και η λεβάντα. Ναι, δηλαδή, και η λεβάντα. Και η λεβάντα, βέβαια. Και η λεβάντα, γιατί η λεβάντα... Τα εσπεριζοειδή που έτσι λένε ότι έχουν και μια έτσι, βιταμίνη C και τα λοιπά, π.χ. το grapefruit. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά και τον grapefruit, ναι, τον grapefruit, γιατί για παράδειγμα είναι λιποδιαλυτικό. Ναι. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιήσεις πάρα πολλά εθέρια έλαια. Αυτός ο συνδυασμός, αυτά τα τρία εθέρια έλαια, αγριοκυπαρίσι, λεβάντα και δενδρολίβανο, είναι ο κατάλληλος συνδυασμός, ίσως ο καλύτερος συνδυασμός, αν θες να χρησιμοποιήσεις και να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της κυταρίτιδας. Ωραία, πες μας και μια συνταγή έτσι τα γρήγορα. Πες σε 100 ml λάδι βάσης. Σε 100 ml λάδι βάσης για κυταρίτιδα θα μπορέσουμε να βάλουμε περίπου 10 σταγόνες, θα βάλουμε άγριο κυπαρίσι. Mm-hmm. Θα βάλουμε 7 σταγόνες λεβάντα, για 100 ml μιλάω, ναι, 7-8 σταγόνες λεβάντα. Και θα βάλουμε το δενδρολίβανο, το οποίο είναι πολύ πιο ισχυρό έτσι, εθέριο έλαιο. Θα βάλουμε 3-4 σταγόνες. 10 αγρίο κυπαρίσι, 8 σταγόνες λεβάντα και 3-4 σταγόνες γύρω στα 23-24 γενικές, γενικά σταγόνες. Όλες οι σταγόνες. Έτσι. Οπότε το βάζουμε μετά το μπάνιο μας κανονικά, ακριβώς, με μασάζ, έτσι, ανωδικές κινήσεις. Αφού μπορούμε να το βάλουμε σε 100 ml από λάδι, όπως είπαμε. Μπορούμε να το προσθέσουμε σε μια κρέμα μας. Σε μια κρέμα σώματος. Έτσι. Πάλι στα 100 ml κρέμα. Στα 100 ml. 100-120 ml. Αυτά τα πράγματα είναι, ξέρεις, παίζουν, δεν είναι δηλαδή και απολύτως... Εντάξει, άμα ξέρουμε απολύτως, όμως ότι π.χ. αυτή η κρεμούλα είναι 100 ml, θα βάλουμε τις αντίστοιχες σταγονίτσες από τα εθέρια έλαια. Λοιπόν, εδώ τώρα για παράδειγμα έχουμε μια πάρα πολύ καλή κρέμα και έχουμε φέρει και να δώσουμε και δωράκια. Ναι, βέβαια. Δηλαδή 10 τυχερές τηλεθεάτριες. Είμαστε large σήμερα. Βρίσκω σε φαρμάκι, ήρθε πολύ καλοκαιρινές προσφορές με πολύ ωραία και καλοκαιρινή διάθεση. Θα στείλουν στο mail σου. Στο mail βεβαίω, στο Μαρίνα Σαραφημίδου. papakiyahoo.com 10 τυχερές. Τι θα κερδίσουνε? Θα κερδίσουνε κρέμες με μελισσοκέρι. Για το πρόσωπο, με μελισσοκέρι. Να το βλέπετε το μεϊλάκι. Στείλτε mail. Εγώ θα το λέω, γιατί την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την κλήρωση. Πολύ ωραίο. Εγώ τις ξέρω, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα θα το λέω και όλη την άλλη εβδομάδα, μέχρι την άλλη Πέμπτη που θα κάνουμε την κλήρωση, ότι έχουμε εδώ 10 κρέμες με μελισσοκέρι. Και είναι 5 με μελισσοκέρι και 5 με ρεμπεροδόν. Όχι, 10 κρέμες με μελισσοκέρι. Όλες με το μελισσοκέρι. Με το μελισσοκέρι που είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Έχουμε και κάποιο ροδόνερο. Δεν θυμάμαι τι έχουμε φέρει από ροδόνερο. Πρέπει να είναι και 4-5 από ροδόνερο. Και αυτές θα τις πάρουν κάποιες τυχερές. Ωραία. Τέλεια και καταπληκτικά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε για το μελισσοκέρι. Έτσι, μια και θα το κερδίσουμε. Και θα το δώσουμε εδώ. Είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι και μεγάλη ποσότητα, βλέπω. Πολύ ωραία όλες. Ότι το μελισσοκέρι είναι ένα από τα καλύτερα αναπλαστικά συστατικά της επιδερμίδας. Βγαίνει από τη μέλισσα, έτσι. Βγαίνει από τη μέλισσα. Είναι εντελώς φυσικό προϊόν. Ναι. Οι μέλισσες το παράγουν για να καλύψουν το όριμο μέλι. Mm-hmm. Οπότε όταν παίρνουμε το μέλι, παίρνουμε πρώτα το μελισσοκέρι και στη συνέχεια παίρνουμε το μέλι. Και αυτό το μελισσοκέρι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιείται πάρα πολύ με φοβερά αποτελέσματα στην κοσμετολογία, στα καλλυντικά δηλαδή. Πολύ ωραία. Έτσι. Ταυτόχρονα αυτή η κρέμα έχει καλέντουλα, έχει εθέριο έλαιο από χαμομήλι, έχει βαλσαμόχορτο, έχει ένα σύμπλεγμα βιταμινών από Α και Ε. Τελικά το βαλσαμόχορτο, το υπέρκο, παίζει παντού. Έχω την εντύπωση, γιατί είναι γιατί πολύ είναι καλό. Τα καλύτερα λάδια, από τα καλύτερα λάδια που υπάρχουν. Το έχω συναντήσει πάρα πολύ. Και σαν λάδι, αλλά και σαν εκχύλισμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολύ βλέπω εδώ καλά πέρα προϊόντα καλλιτικά. Οι κρεμούλες αυτές είναι, λοιπόν, έχει εδώ πέρα, να το διαβάσω, αναπλάθει, ενυδατώνει, χαρίζει λάμψη στην επιδερμίδα, μειώνει το βάθος των ρητίδων. Είναι και αντιρητιδικές, παρακαλώ. Βεβαίως, με 23 μοναδικά ενεργά συστατικά. Να τα πω εγώ, έτσι, ναι. Τα διαβάζω. Λοιπόν,
Τι άλλο έχουμε σήμερα. Το ροδόνερο. Το ροδόνερο που είναι η άλλη 24ωρη κρέμα προσώπου. Που στηρίζεται στο τριαντάφυλλο, στο εθέριο έλαιο του τριαντάφυλλου. Είναι πολύ καλό και αυτό για το πρόσωπο. Είναι ουσιαστικά ο χυμός του τριαντάφυλλου. Που είναι πολύ καλό για το δέρμα. Και κάνει πάρα πολύ και καλή εμένα μου αρέσει πολύ το τριαντάφυλλο. Λοιπόν, έχω ακούσει και ότι αν το εθέριο έλαιο του τριαντάφυλλου μπορεί να προσθεθεί σε νερό και να κάνει ένα σπρέι γιατί λέει καθαρίζει και την άβρα. Ακριβώς. Και μάλιστα μια για όσους έτσι καταλαβαίνουν. Και είμαστε σε αυτό το σημείο να πούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε με εθέρια έλαια τα οποία πραγματικά, πίστεψέ με Μαρίνα, είναι καταπληκτικά αρώματα για το καλοκαίρι, πολύ ντελικάτα, πολύ καλοκαιρινά. Που λέμε να φτιάξουμε αρώματα και μπορούμε να φτιάξουμε και δηλαδή να αρωματίσουμε τις κρέμες μας. Δεν είναι για το μόνο, σώμα. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ξέρεις, μυρίζουμε ωραία. Mm-hmm. Έχουμε ταυτόχρονα και τις ιδιότητες των εθερίων ελαιών. Ωραία. Ναι, και ναι, τι θέλω να πω με αυτό. Εδώ στη μύτη μας, μέσα, υπάρχουν κάποιες τριχούλες. Αυτές οι τριχούλες είναι απολήξεις από νευρώνες του εγκεφάλου. Που ανάλογα με το τι εθέριο έλαιο θα μυρίσουμε, με συγχωρείτε, δίνουν και την αντίστοιχη εντολή στον εγκέφαλο. Ναι. Δηλαδή, ανάλογα με το εθέριο έλαιο που μυρίζουμε, ή θα τονωθούμε, ή θα χαλαρώσουμε, ή θα έχουμε κάποιο πνευματικό μασάζ. Έτσι. Άρα, δεν είναι μόνο ότι έχουμε ένα ωραίο άρωμα, φυσικό άρωμα, που και μυρίζουμε ωραία, έχουμε ταυτόχρονα, παίρνουμε ταυτόχρονα και τις ιδιότητες των εθεριών ελαίων. Έτσι. Και μπορούμε να πούμε για κάποια εθέρια έλαια, τι ιδιότητες έχουν, ποια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν άρωμα, γιατί σαν έχουν άρωμα. Και ένα ιδιαίτερο άρωμα. Καταρχήν να πούμε τη γενική συνταγή, πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα eau de toilette. Α, ωραία. Ένα λοιπόν. Άρωμα λοιπόν. Για το σώμα μας. Σε spray. Και εγώ θα έλεγα και για eau de toilette, κανονικά. Για να αρωματιστούμε και να βγούμε έξω το βράδυ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάρουμε για να φτιάξουμε 100 ml. Ναι. Θα πάρουμε 45 ml από ινόπνευμα. Ναι. Από αυτό το άσπρο το ινόπνευμα. Το ινόπνευμα το φαρμακευτικό. Mm. Ναι. Το ινόπνευμα το φαρμακευτικό. Θα πάρουμε περίπου 50 ml. Όχι περίπου 50 ml από νερό. Απεσταγμένο νερό, απεσταγμένο. Φαντάζομαι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και, νερό της βρύσης. Και τις βρύσεις. Λοιπόν, άρα 45 ml ινόπνευμα. 50 ml νερό. Και τα υπόλοιπα 5 ml να είναι το εθέριο έλαιο. Ένα. Αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε, καλύτερα στο κάνουν οι όσες φίλες μας να το κάνουμε με ένα. Ναι. Γιατί το να κάνεις μίξη εθέρια έλαια. Μπορεί να μην βγει καλά και η μυρωδιά σε μετά να μπλεχτεί και λιγάκι. Να έχεις κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις, να έχεις κάποια ιδιαίτερη εμπειρία. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μεμονωμένα. Βλέπω εδώ τι μας προτείνει. Ναι. Έχει πολύ ωραία. Εγώ έχω 7 προτάσεις. Έτσι. 7 προτάσεις. Καταρχήν να συνεχίσουμε τη συνταγή αφού βάλουμε επομένως 45 ενόπνευμα. 50 νερό και 5 ml εθέριο έλαιο, αυτό το μείγμα μας θα το βάλουμε στη συντήρηση, στο ψυγείο. Mm. Και θα το βγάλουμε μετά από μία εβδομάδα. Κάθε μέρα μπορούμε να το κουνάμε. Α, δεν το χρησιμοποιούμε αμέσως. Ακριβώς. Το βάζουμε μία εβδομάδα στο ψυγείο, ώστε να δέσει και μετά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ωραία. Και θα βγει ένα πολύ ωραίο de toilette. Λοιπόν, μπορούμε αυτό να το κάνουμε με το τριαντάφυλλο. Και βγαίνει ένα εκπληκτικό άρωμα. Και τι ιδιότητες έχει το τριαντάφυλλο. Το τριαντάφυλλο, όπως είπες και εσύ, είναι αρχοντικό και ρωματικό άρωμα. Και αυτό που κάνει είναι να τονώνει την αυτοπεποίθηση. Μάλιστα. Γιατί πολύ. Είπαμε ότι σπνέουμε τα εθέρια έλαια και παίρνουμε και τις ιδιότητες των εθερίων. Σωστό, σωστό. Μετά, η βανίλια, η οποία είναι, αν θες, και το πιο γλυκό και το πιο δημοφιλές εθέριο έλαιο για όλο τον κόσμο. Έτσι. Αυτό που μας κάνει είναι να απομακρύνει τα αρνητικά συναισθήματα. Η ιδιότητα όντως, που έχει είναι έτσι η βανίλια. Warm, ζεστούλη, ναι, ωραίο, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Απομακρύνει σε κάνει και τα αρνητικά συναισθήματα. Άνετα. Μετά το γιασεμί που μας αρέσει πάρα πολύ και σαν λουλούδι. Και, ναι, 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 ναι. Έτσι. Και ήταν και το αγαπημένο άρωμα της Κλεοπάτρας εξάλλου. Βέβαια. Το φοράει και η Κλεοπάτρα. Αυτό μας φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δηλαδή μας γεμίζει αυτοπεποίθηση, ζωντάνια, μας φτιάχνει το κέφι. Ωραία. Και μας φέρνει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τάνθη λεμονιάς που είναι ένα πολύ πολύ φρέσκο άρωμα και που μας γεμίζει ευεξία και μας χαρίζει και θετική σκέψη. Το Ιλάνγκ Ιλάνγκ. Που μου αρέσει και εμένα ιλάνγκ. Το Ιλάνγκ Ιλάνγκ είναι το πιο έτσι. Ερωτικό εθέριο έλαιο. Δεν μου το φέρεις εδώ σήμερα να το μυρίσω. Δεν πειράζει, θα ήταν επικίνδυνο. Όχι, θα το πάρω. Είχα το λόγο μου που δεν το ξέχασες. Λοιπόν, τέλος πάντων είναι το πιο ερωτικό έτσι. Ωραίο το Ιλάνγκ Ιλάνγκ. Εθέριο έλαιο και μπορούμε να φτιάξουμε ένα πολύ καλό άρωμα. Το σανδαλόξυλο
Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό έτσι, επιβλητικό. Ότι... Έχει ένα ναι. έτσι, πολύ έντονο ταιριάζει και επιβλητικό. Σε άντρες αυτό. Είναι λίγο πιο έτσι, αντρική γη είναι η μυρωδιά. Γνωρίζω εγώ. Πάρα πολύ. Και αυτό σε κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνη. Έτσι, έτσι. Άμα ξέρω, είμαι μέσα σε όλα. Άλλωστε αυτή η εκπομπή λέει μέσα σε όλα. Λοιπόν, γι' αυτό είναι το εθέριο έλαιο. Γι' αυτό ταιριάζει στους άντρες. Γιατί, τι δίνει, κυριαρχία. Εκεί το πήγε. Σε όσο γνωστόν, ο ναι. άντρας. Κυριαρχικό. Είναι. Έτσι, είναι το άρεν. Κυριαρχικό on πάνω στον κόσμο. Η γυναίκα έπεται. Ναι. Αυτό θα το συζητήσουμε μετά, γιατί τώρα είμαστε στα εθέρια έλεα. Η γυναίκα ακολουθεί, Μαρίνο. Λοιπόν, και το Περγαμόντο. Και αυτό αγαπημένο. Και αγαπημένο άρωμα της Μεγάλης Εκατερίνης της Ρωσίας. Πολύ ωραίο λοιπόν, το Περγαμόντο. Και κάτι πυρογλυκό. Γι' αυτό αποπνέει και ερωτισμό και έτσι μας δίνει μια εσωτερική ισορροπία. Πολύ ωραία μας τα είπες. Αυτά ήταν οι προτάσεις μας. Οι προτάσεις του καλοκαιριού, βέβαια, από τον Χρήστο τον Φαρβάκη. Επαναλαμβάνω μόνο πολλά. Τα εθέρια έλαια, το τριαντάφυλλο, τη βανίλια, το γιασεμί, άνθη λεμονιάς, ηλάνγκ ηλάνγκ, σανταλόξυλο και Περγαμόντο. Και Περγαμόντο. Είναι οι προτάσεις μας για να. Θέλεις να μας πεις και πού μπορούμε να βρούμε και τις. Άμα θέλει και κάποιος να πάρει και τα καλά και τις κρέμες σου και θα δώσουμε και εμείς δώρο. Βλέπετε και το Μαρίνα Σαραφμίδου, apagiahoo.com. Να στέλνετε τα μηνύματάκια σας ότι θέλετε να κερδίσετε από αυτές τις καταπληκτικές κρέμες του Χρήστου του Φαρμάκη με το μελισσοκέρι. Θα μας πεις από την εταιρεία Φύτο. Από την εταιρεία Φύτο. Φύτο. Από την εταιρεία Φύτο που είναι η ελληνική εταιρεία. Ναι, το γράφουν και απάνω. Λέει είναι ελληνικό προϊόν. Ακριβώς. Έτσι είναι. Μπορούν να τα βρουν στα φαρμακεία. Να το ζητήσουν κιόλας και τα εθέρια έλαια. Και τα εθέρια έλαια, ακριβώς. Έχεις κάπου ακριβώς. Εσύ λιανική ή όχι. Εγώ όχι. Εγώ είμαι φαρμακοποιός. Ναι. Αλλά επειδή διευθύνω και όλη αυτή την επιχείρηση. Καταλαβαίνεις ότι. Οπότε στα φαρμακεία πιστεύω θα το δουν. Εγώ το έχω εγώ. Σε όλους τους συναδέλφους μπορούν να βρουν. Ναι, ναι, της εταιρείας Φύτο που είναι πάρα πολύ καλά. Και τα εθέρια έλαια. Και τα εθέρια έλαια για να φτιάξετε αυτά τα καταπληκτικά τα αρώματα. Το λάδι για την κυταρίτιδα, έτσι. Λάδι για κυταρίτιδα, για πρώτες βοήθειες. Όπως μας έφερε το ροδέλαιο. Που εδώ που είναι για πληγές και μόλο. Και το λάδι γεράνιο που είναι έτοιμο αποθητικό. Έτοιμο αποθητικό. Το βάζουμε εδώ, στα γωνίτες, στα χεράκια εδώ και στα μας, εδώ, στα πόδια κτλ. Και δεν πλησιάζει τέρμα. Κανένα έντομο. Ωραία, της εταιρείας Φύτο λοιπόν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ κοντά μας. Και εγώ σε ευχαριστώ και σε ευχαριστώ συμβουλές που σε ξαναείδα κιόλας περισσότερο. Καλά, δεν χρειάζεται βέβαια, θα με βλέπεις δηλαδή. Να έρχεσαι μόνο στην εκπομπή, γι' αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά μας είπες ωραία πραγματάκια, μας έφερες και ωραία δωράκια. Λοιπόν, είμαστε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Επιτέλους, μετά από μία εβδομάδα, κάναμε και μία εκπομπή που ήταν γεμάτη. Ελπίζω να την ευχαριστηθήκατε όσο την ευχαριστήθηκα και εγώ. Γεμάτη έτσι εθέρια έλεια, ας το πούμε έτσι. Πολύ ωραίες μυρωδιές. Πολύ ωραίες μυρωδιές. Λοιπόν, πολλά φιλάκια από μένα. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί. Πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.